Έλατε τώρα να δούμε τι λέει και η Μόσχα για όλα αυτά. Εννοούμε πάντα για την τουρκική εισβολή. Η συμμαχία των Κούρδων με το καθεστώς Άσαντ έρχεται να αλλάξει τελείως τις ισορροπίες στην περιοχή. Θα μας πει περισσότερο ο ανταποκριτής μας ο Θανάσης Αυγερινός. Να δούμε λοιπόν πώς αντιμετωπίζει το Κρεμλίνο αυτές τις εξελίξεις. Θανάση. Καλησπέρα, Νίκη. Πολλά τα σήματα του Κρεμλίνου προς την Άγκυρα και τον Ερντογάν ότι πρέπει να σταματήσει. Πριν από λίγο είχαμε δήλωση του Γιούρι Ουσακόφ, του βοηθού του Βλαντίμιρ Πούτιν επί των εξωτερικών. Είναι η φωνή ανταυτού. Η Τουρκία πρέπει να δρά ισοδύναμα με την κατάσταση και οι ενέργειές της να μην δυσχεραίνουν την πολιτική λύση στη Συρία. Αυτό είναι το βασικό για τη Μόσχα, είπε ο κύριος Ουσακόφ, που συνοδεύει τον Βλαντίμιρ Πούτιν στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας. Είχαμε και τηλεφωνική συνομιλία των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών, του Χουλουσία Κάρ και του Σεργέη Σαϊκού. Είναι φανερό ότι ο Σαϊκού, ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, περνά και αυτό το μήνυμα ότι η Τουρκία θα πρέπει να σταματήσει και να βρεθεί γρήγορα ένα συμβιβασμός με το καθεστώς του Άσαντ. Η Μόσχα έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής πλήρως όλα όσα γνωρίζουμε για τις ραγδαίες αλλαγές που ζούμε το τελευταίο 24ωρο στο συσχετισμό δυνάμεων. Επιβεβαιώθηκε ότι στη ρωσική στρατιωτική βάση Χμεϊμίμ στη Λατάκια της Συρίας έκλεισε η τελική συμφωνία μεταξύ Κούρδων και κυβέρνησης Άσαντ, που προβλέπει ανάπτυξη του Συριακού στρατού κατά μήκος των τουρκικών συνόρων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει τεράστια ανησυχία για το Μανβίτζ, την πόλη στην οποία επιτίθενται οι Τούρκοι και προσπαθεί να υπερασπιστεί ο Συριακός στρατός μαζί με τις κουρδικές πολιτοφυλακές. Η χειρό μήνυμα ήταν λίγο πριν και από τον εκπρόσωπο του Βλαντίμιρ Πούτιν προς τον Ερντογάν, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η πολιτική λύση στη Συρία και η σταθεροποίηση της κατάστασης είναι αυτό που ενδιαφέρει τη Μόσχα. Επομένως, εμέσως του σαφώς, το Κρεμλίνο λέει ότι η επιχείρηση του Ερντογάν αποσταθεροποιεί την κατάσταση στην περιοχή. Λοιπόν, όμως δεν γκρεμίζει τις γέφυρες στο Κρεμλίνο με το καθεστώς του κ. Ερντογάν. Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.